λύσεις κυρίως για τους πιο αδύναμους. Και αυτή είναι μια βασική φιλοσοφία στην οποία πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Σε αυτό συμφωνούμε. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι όταν παίρνει κανείς κάποια μέτρα για τη βιωσιμότητα του συστήματος, συνήθως τα παίρνει οριζόντια. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να ξεχωρίσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πλάτη. Γιατί αν δεν βάλει κανείς πλάτη, δεν θα γίνει βιώσιμο το σύστημα. Έτσι, στις αρχές συμφωνούμε. Άρα, αυτή τη στιγμή το κρίσιμο θέμα είναι να διαχωρίσουμε και να βρούμε τρόπους για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και κυρίως για τους νέους επιστήμονες. Συμφωνούμε διότι, απόλυτα. Αλλά δεν γίνεται με το σχέδιο. Θα κάτσουμε να τα κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύσεις. Εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, αν μου επιτρέπετε, το συνδέω, όπως έχω πει, με τους νέους επιστήμονες, τους δικούς μου και με την υγεία, διότι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό. Οι νέοι γιατροί για ειδικότητα και μένουν εκεί. Και το σύστημα της υγείας, όπως γνωρίζετε, είναι στα όρια του. Και τα νοσοκομεία σε λίγο καιρό δεν θα έχουν γιατρούς να συναρρεύουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε για τα νέα παιδιά αυτά το τι πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουν στον τόπο. Και εσείς, σαν νέος άνθρωπος που είστε, το μέλημά σας θα πρέπει να είναι γι' αυτό, όπως όλοι μας που ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, για την κοινωνία. Να κάτσουμε τα κουβεντιά σου.